Πριν 2 ημέρες. Burada dikkat ediyorsanız uluslararası hukuk bakımından bu adaların, Girit ve diğer adaların kıta asanlığı olmaz ama karasuları vardır. Karasularının genişliği ne kadardır? 6 mil. Türkiye uluslararası hukuka riayet eden ve uluslararası denizcilik hukukuna uygun bir şekilde anlaşma imzalamıştır. Λοιπόν, καλεσμένος στο στούντιο είναι ο κύριος Δημήτρης Ξενάκης, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης. Καλησπέρα κύριε Ξενάκη. Καλησπέρα κύριε Ξενάκη. Δεν ξεκινώ με την τρέχουσα επικαιρότητα, αλλά με μία δήλωση πριν 2 ημέρες και δεν το κάνω τυχαία. Διότι η απόλυτη δήλωση Τσαβίσογλου ότι θα πάμε ερευνητικό σκάφος, θα πάμε φρεγάτες, θα στείλουμε στρατό, αυτό εδώ παρέπεσε. Νομίζω όμως ότι είναι το κλειδί. Ο κύριος Τσαβίσογλου μας λέει, νησιά όπως η Κρήτη δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Έχουν ένα εύρος χωρικών υδάτων μέχρι 6 ναυτικά μίλια και εμείς, σεβόμενοι το διεθνές δίκαιο της θαλάσσης, πάμε μέχρι και λίγο πριν τα 6 ναυτικά μίλια που δικαιούνται περιοχές όπως η Κρήτη. Ρωτώ κύριε Ξενάκη, αυτό δεν είναι και το κλειδί ουσιαστικά του τουρκικού αναθεωρητισμού και δεν είναι και μια απάντηση γιατί η χώρα θα έπρεπε να έχει ΑΟΖ? Η υφαλοκρηπίδα έχει γεωλογική αναφορά. Η ΑΟΖ έχει αμυγός νομική διαφορά αναφορά. Η Τουρκία υποστηρίζει χρόνια ότι τα νησιά μας δεν έχουν υφαλοκρηπίδα ή για την ακρίβεια είναι πάνω στην προέκταση της υφαλοκρηπίδας της Ανατολίας ή επικάθονται στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολίας. Ο κύριος λοιπόν Τσαβούσογλου μας είπε, εγώ είμαι δίκαιος. Σταμάτησα στα 6 ναυτικά μίλια. Να πούμε ότι τα 6 ναυτικά μίλια αφορούν κυρίως τα ζητήματα κυριαρχίας. Έτσι. Και ως εκεί έχουμε εθνική κυριαρχία. Η ΑΟΣ δεν είναι εθνική κυριαρχία, είναι χρήση μιας περιοχής και αυτό είναι κάτι που το μπερδεύουμε πολύ συχνά στην Ελλάδα. Βεβαίως είναι προφανές ότι είναι μια μαξιμαλιστική θέση από την πλευρά της Τουρκίας να υποστηρίζει ότι τα νησιά που είναι κατοικημένα, όπως η Κρήτη παραδείγματι, δεν έχουν ΑΟΣ, κάτι το οποίο δεν προβλέπεται στο διεθνές δίκαιο και είναι κάτι το οποίο δεν προτείνουν και οι ισχυροί. Έτσι, να υπενθυμίσω τη δήλωση των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία έχει περάσει όχι πολύ ψηλά στα ελληνικά ΜΜΕ, ότι μόνο τα κατοικημένα νησιά έχουν ΑΟΣ. Αυτό είναι άλλη μια κρίσιμη ανοιχτή πληγή. Δηλαδή βεβαίως, τα κατοίκητα νησιά θεωρούνται διεκδικούμενα από την Τουρκία, αμφισβητούμενα και βεβαίως όλα αυτά τα οποία δημοσιεύονται, όπως για παράδειγμα τα 18 νησιά, τα οποία ξεκινώντας από τις Σινούσες μέχρι τη Γάβδο, αμφισβητεί η Τουρκία. Κάποια από αυτά δίπλα υπάρχουν πάρα πολλές βραχονισίδες, οι οποίες δεν αναφέρονται ονομαστικά στη συνθήκη της Λοσάνης και σε αυτή τη βάση η Τουρκία τα διεκδικεί. Είναι έτσι? Δεν αναφέρονται ονομαστικά, είναι πράγματι πολλές νησιές. Μάλιστα, να διαβάσω κάτι. Άρθρο 6 Συνθήκη Λοζάνης αναφέρει «Εκτός αντιθέτου διατάξεως παρούσης συνθήκης, τα θαλάσσια όρια της Τουρκίας περιλαμβάνουσι τα νήσους και νησίδια, τα σκημένα εις απόσταση μικροτέραν των 3 μιλίων από της Ασιατικής Ακτής». Αυτή είναι η αναφορά Συνθήκη της Λοζάνης. Άρα, εγώ δικαιούμαι, όχι να εικάσω, ευθέως να πω ότι η Συνθήκη της Λοζάνης λέει πέραν των 3 ναυτικών μιλίων τις τουρκικές ακτές, ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητός, δεν τις ανήκουν. Ναι, απλώς επικαλείται, συμφωνώ απολύτως, επικαλείται η Τουρκία αυτό το επιχείρημα έτσι, για να αμφισβητήσει, για να γκριζάρει. Θεωρώ ότι γενικότερα έχει μια μαξιμαλιστική τακτική στο να διεκδικεί πολύ περισσότερα από αυτά που είναι δυνατόν να πάρει, ακόμα και σε ένα δικαιοδοτικό όργανο, το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε στη συνέχεια, τι μπορεί να δώσει ή τι μπορεί να μην δώσει στην Ελλάδα. Πάντως αυτή είναι η στρατηγική και η ρητορική η οποία χρησιμοποιεί, το οποίο το κάνει και συνδυασμένα, όπως σας είπα, και με τους χάρτες και με τις αμφισβητήσεις και έχοντας και ένα πολιτικό σύστημα ο κ. Ερντογάν από πίσω, το οποίο τον πιέζει για ακόμη περισσότερες διεκδικήσεις. Αν κάποιος κοιτάξει το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας, θα δει ότι υπάρχουν ακόμη πιο αναθεωρητικές δυνάμεις πίσω από τον κύριο Ερντογάν, οι οποίες πιέζουν. Έτσι. Και ο κύριος Ερντογάν ίσως δεν είναι και ο πιο ακραίος, δηλαδή με αυτήν την έννοια, στις διεκδικήσεις του απέναντι στην Ελλάδα. Ωραία. Θα δούμε γιατί η Τουρκία έχει ανοίξει όλη την τράπουλα. Όμως θέλω να σας ρωτήσω εισαγωγικά, μιας και είναι και της επικαιρότητας τα τελευταία 24 ώρα, τα όσα γίνονται με τη Λιβύη, έρχεται η διάσκεψη στο Βερολίνο, ήρθε ο στρατάρχης Χάφταρ
Στρατάρχης δεν ξέρω από πού. Στρατάρχης Χάφταρ, αυτός είναι ο τίτλος. Ηγείται. Στην Αθήνα, ηγείται. Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας σας για το ρόλο της Γερμανίας, κύριε Ξανάκη. Πώς το αποκωδικοποιείτε? Θυμίζω ότι είναι ο μπροστάρο κρυός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ισότιμο μέλος και δει και στην Ευρωζώνη είναι και η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν κλήθηκε τελικώς στο Βερολίνο και έγινε και κάτι χειρότερο. Απόψε έχουμε ένα διπλό χτύπημα. Απ' τη μία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Βερολίνο επανέλαβε ότι δεν υπάρχει λόγος να πάει η Ελλάδα στο Βερολίνο, διότι εκεί θα συζητήσουν μονάχα το ενδεχόμενο τερματισμού των εχθροπραξιών στη Λιβύη και όχι τα θέματα θαλασσίων ζωνών όπως τη συμφωνία Τουρκίας-Τριπόλεως της Λιβύης. Ένα. Και δύο, η κυρία Μέρκελ ανακοινώθηκε ότι την ερχόμενη Παρασκευή μεταβαίνει στην Κωνσταντινούπολη για να εγκαινιάσει από κοινού με τον κύριο Ερντογάν ένα κάμπ Γερμανοτουρκικού Πανεπιστημίου. Για τέτοια απομόνωση της Τουρκίας μιλάμε. Κανένας δεν νομίζω ότι πια μπορεί να υποστηρίξει ότι η Τουρκία είναι απομονωμένη. Έτσι. Μπορεί αυτό να έπαιξε λίγο στα ελληνικά ΜΜΕ λόγω της συμφωνίας με τον EastMed και κάποια, αν θέλετε, δημοσιότητα που πήρε όλη αυτή η συνεργασία με αυτές τις χώρες, η οποία όμως δεν έχει ξεκαθαριστεί το βάθος της συνεργασίας. Και από εκεί και μετά, στη λογική ότι εμείς τα έχουμε καλά με τον Χαφτάρ, τον στρατηγό, εν πάση περιπτώσει, που ηγείται της αντιπολίτευσης, να το πω έτσι, στην Λιβύη, θεωρούμε ότι μπορούμε και να ακυρώσουμε όλα αυτά τα οποία έχει συμφωνήσει με την πλευρά Σάρατς. Ο ρόλος της Γερμανίας, η οποία κάνει αυτό το venue, έτσι, κάνει αυτή την πρόσκληση σε αυτούς τους δρόντες να έρθουν να συζητήσουν την Κυριακή το θέμα της Λιβύης, δεν ήταν κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε πάνω κάτω. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει πολύ στενή συνεργασία και στον εμπορικό και οικονομικό τομέα μεταξύ της Γερμανίας και της Τουρκίας. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια παραδοσιακά καλή σχέση από πολλά χρόνια πριν, αλλά πόσο μάλλον τώρα που υπάρχει μια τεράστια τουρκική κοινότητα μέσα στη Γερμανία, 5 εκατομμύρια. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο για να το αγνοεί οποιοδήποτε πολιτικός πριν κάνει οτιδήποτε σε σχέση με την Τουρκία. Τώρα, προφανώς είναι ένα ισχυρό ράπισμα για την Ελλάδα. Mm. Το ότι δεν είναι... Είναι μόνο αυτό ή είναι ότι η Γερμανία ουσιαστικά έχει πακτώσει ενεργειακά και με τη Ρωσία και μάλλον χρησιμοποιούν την Τουρκία ως μπροστινό? Ο κύριος Μάζης... Ο κύριος Μάζης, σήμερα το πρωί μιλώντας στο 984, μας είπε ότι τα δύο μεγάλα κοιτάσματα που εικάζεται ότι υπάρχουν στη θαλάσσια ζώνη της Λιβύης, αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχουν πάρει πρόσθετο φως για να τα εκμεταλλευτούν ρωσογερμανικές εταιρείες. Άρα λέω εγώ, μήπως η Γερμανία ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει ναι στον EastMed που χρηματοδοτείτε, θυμίζω Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κάτω από το τραπέζι σμπρώχνει με μπροστανό την Τουρκία για εκεί που είναι τα συμφέροντά της. Μαζί με τη Ρωσία. Προφανώς υπάρχει μια συνεννόηση. Είναι ξεκάθαρο αυτό σε όλους μας. Για το γεγονός ότι η Γερμανία κρατάει αυτή τη στάση. Άλλωστε δεν λειτουργεί και ποτέ μόνη της. Υπάρχουν και άλλοι δρόντες γύρω από τη Γερμανία. Και νομίζω ότι σε συνεννόηση με αυτούς απέκλεισε την Ελλάδα από αυτήν την πολύ, πολύ, πολύ σημαντική διάσκεψη. Άλλωστε, ένα πολύ μεγάλο μέρος του τι θα συζητηθεί στην Γερμανία έχει ήδη συζητηθεί στη Μόσχα. Δυστυχώς, ανάμεσα... Δυστυχώς, Λαυρόφ το είπε απόψε, ότι το προσχέδιο της υπογείας... Δυστυχώς, χωρίς εμάς. Χωρίς εμάς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα είναι μείον η απουσία της χώρας, ό,τι και αν λέγεται. Όσο και αν προσπαθούμε να ρεφάρουμε με χάφτα. Κοιτάξτε, το να πάμε... Δεν σας καλύπτει αυτό που λέει η Γερμανία, ότι μα εκεί δεν συζητάμε για τις θαλάσσιες ζώνες και τη συμφωνία Τουρκίας-Σάρας, θα συζητήσουμε για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο καθένας έχει τα συμφέροντά του εκεί που πηγαίνει. Και εμείς έχουμε εθνικά συμφέροντα εκεί και θα έπρεπε να είμαστε εκεί. Δεν με καλύπτει καθόλου να είμαστε στο Βερολίνο δι' αντιπροσώπων, γιατί αυτό υποστηρίζουμε μετά από αυτή τη συνάντηση που έγινε σήμερα με τον στρατηγό Χάφταρ στην Αθήνα, ότι θα εκπροσωπηθούμε μέσω του στρατηγού Χαφτάρ, μέσω της Αιγύπτου. Και κάποιοι υποστηρίζουν ότι και η Γαλλία έχει κάνει μια δήλωση σχετική, η οποία είναι πολύ κοντά στα δικά μας συμφέροντα.